κροψίγμα γκρίνιας καταστηματαρχών που δεν έχουν σχέση με καφέ, αλλά έχουν σχέση με εμπορική χρήση. Μου λένε όλα καλά, αλλά έχει πει αυτή η δημοτική αρχή θα βάλει μια τάξη. Και στα τραπεζοκαθίσματα και στην επέκτασή τους και στην άναρχη. Είδαμε κάποιες κινήσεις λίγο στο λόφο του φρουρίου εκεί σε κάποια μαγαζιά, αλλά βασικά ζητηματάκια, δηλαδή τα πολλά κιόσκια, που πιθανόν να είναι και πέρα από συμφωνίες. Δεν είδαμε να γκρεμίζεται κανένα. Δεν θέλει κανένας να χάσει κανένας τη δουλειά του, αλλά να μπει μια τάξη. Να περνάει ένα στενοφόρο από τους πεζοδρόμους, αν χρειαστεί. Να περνάει ένα ποδήλατο, αν χρειαστεί. Να περνάει, πώς να το πω, μια γυναίκα με καροτσάκι που έχει το μωρό της από εκεί, αν χρειαστεί. Γιατί ακόμα δεν τα έχουμε τακτοποιήσει αυτά. Εδώ, κύριε Κολάτο, θα πρέπει να αλλάξουμε συνειδήσεις ετών. Να το ξεκαθαρίσουμε σε όλους. Συνειδήσεις ετών. Διότι πάρα πολλές φορές κάνουμε κριτική τέτοια και αν πάμε να καθίσουμε κάπου, θέλουμε η καρέκλα μας να είναι και έξω από τη διαγράμμιση. Προφανώς. Αυτό είναι κανόνας. Στην πόλη το βλέπουμε καθημερινά. Τι έχουμε κάνει εμείς και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Από ένα χρόνο πριν ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη. Στο πρώτο διάστημα δεν καταφέραμε. Γιατί ακριβώς δεν άλλαζαν οι συνειδήσεις. Μπορεί να πήγαινες να κάνεις έλεγχο, να βάζεις ένα πρόστιμο, αλλά πάρα πολλές φορές στο πίσω μέρος του μυαλού του ανθρώπου που έκανε την παρανομία ήταν: δεν πάραμε να γράψουν όσο θέλουν. Εγώ περισσότερα θα κερδίσω και στο τέλος θα πληρώσω για εκείνα. Άλλαξε αυτό ψηφίζοντας μια νέα κανονιστική στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους κοινόχρηστους χώρους, αυτούς που περιγράψαμε, η οποία έχει και το ζήτημα της αφαίρεσης της άδειας. Αυτές τις μέρες που μιλάμε, έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται η παράδοση όλων των νέων αδειών στα καταστήματα. Καταρχήν, τα καταστήματα όλα είναι σε νέες διαγραμμίσεις. Έχει απελευθερωθεί ένας χώρος. Εάν λοιπόν αυτό το καταστηματάρχης το παραβεί, τότε θα ξέρει ότι θα έχει πρώτο πρόστιμο, θα έχει δεύτερο πρόστιμο, στη συνέχεια έχει αφαίρεση της άδειας. Ναι. Δεν υπάρχει τρίτο πρόστιμο. Οδεύει προς αφαίρεση της άδειας και εγώ προσωπικά εγώ ως δήμαρχος θα είμαι εξαιρετικά αυστηρός. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαγράψω πρόστιμο και να κάνω πλάτες σε κάποιον ο οποίος παρανομεί στο κέντρο της πόλης. Δεν είμαι εναντίον των καταστηματαρχών. Καταλαβαίνω ότι θέλουν να εργαστούν. Αλλά λέω και σε εκείνους και στη συνέλευσή τους και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου τους ότι αν δώσετε τη δυνατότητα, αν μας ακούσετε και δώσετε τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να διαμορφώσει αυτό που έχει ως όραμα στο κέντρο της πόλης και θα σας το πω με δύο κουβέντες, τότε και εσείς θα έχετε καλύτερο περιβάλλον και περισσότερο κόσμο και περισσότερες ώρες και περισσότερες μέρες στις καρέκλες των καταστημάτων σας κόσμο. Διότι εμείς σκοπεύουμε. Όλοι οι δρόμοι του ευρύτερου κέντρου θα γίνουν δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Η Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Βενιζέλου, η Φιλελλήνων, η Κύπρου, η Μανολάκη, ίσως και η Παπαναστασίου. Θα γίνουν δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Όλοι. Με πλακοστρώσεις, με ποδηλατόδρομο, με φαρδιά πεζοδρόμια παντού. Αυτό είναι μια αναβάθμιση συνολική. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι για να αντιμετωπίσουμε τους καθέξι παραβάτες με τα αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν συνηθίσει να σπάζουν και τα κολονάκια τώρα για να πάνε κάτω από τα σκίαστρα του φρουρίου. Και αυτό συμβαίνει. Ναι, έχει συμβεί και αυτό. Λοιπόν, έχουμε πάρει απόφαση και είμαστε σε διαδικασία δημοπράτησης ενός έργου που θα κλείσει τους πεζοδρόμους με τηλεσκοπικές μπάρες. Όπου θα μπαίνουν μέσα μόνο όσοι έχουν κάρτα. Είτε κατοίκου, είτε ανθρώπου που πρέπει οπωσδήποτε να μπει, θα το δούμε πώς θα γίνει ακριβώς. Ίσως και δεν γίνεται. Φωτοεκφόρτωση. Φωτοεκφόρτωση θα είναι μέχρι τις 9.30 το πρωί. Μάλιστα. Είναι αποφασισμένο, είναι ρυθμισμένο. Θα κληθούν και έχουν κληθεί από τον κύριο Μαβή, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τα αντίστοιχα σωματεία. Έχουν ενημερωθεί. Θα πάμε σε τέτοια διαδικασία. 10 η ώρα οι μπάρες θα σηκωθούν παντού, τηλεσκοπικές, με κεντρικό έλεγχο. Όποιος είναι μέσα να ξέρει ότι θα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι κάποια μέτρα τα οποία αναβαθμίζουν το χώρο του κέντρου. Αλλά προσέξτε, αν αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε σε συμφωνία με τους πολίτες, δεν μπορούμε, δεν μας ακούν, θα γλιτώναμε 300.000 ευρώ από αυτή την εργολαβία. Έτσι, για τα τηλεσκοπικά. Και θα τα ρίχναμε στις λακκούβες που λέτε κι εσείς. Ναι, πρέπει να κατανοήσουν οι συμπολίτες μου ότι κάθε τι που κάνουμε σε αυτή την πόλη το πληρώνουμε οι ίδιοι από την τσέπη μας. Οι ίδιοι έτσι. Από την τσέπη μας. Αν λοιπόν δεν δούμε μια συμπεριφορά και μια κίνηση στην πόλη γενικά που θα κάνει την αυτοκριτική μας οι ίδιοι, πού έχουμε παρανομήσει, τι δεν κάνουμε σωστά σε αυτή την πόλη, τότε να ξέρουμε ότι όλοι θα πληρώνουμε και εν τέλει στην πόλη δεν θα βλέπουμε και την εικόνα.